κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Νίκος Παπάς στη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Τι υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην τοποθέτησή του που γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης. Τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Στις 30 Νοεμβρίου το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς και η παρουσία της νέας πλατφόρμας egg-erga.gov.gr, μέσα από την οποία θα παρακολουθούν οι πολίτες την πρόοδο των έργων. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24 στις πιάτσες των ταξί. Με πλαστές άδειες κυκλοφορεί σημαντικός αριθμός οδηγών ταξί. Πόσο κοστίζει για να την αποκτήσουν? Η μάχη που γίνεται στα κτέλ, στο Μοναστηράκι και στο λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για το βιασμό της 16χρονης. Ζητά άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Υποστηρίζει πως είχε σχέση 2,5 μήνες με την ανήλικη, η οποία ήταν εκείνη που εκβίαζε τον ίδιο και την οικογένειά του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε μια εκτακτή είδηση που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέριζουμε βεβαίως τον Δημήτρη Τάκη, ο οποίος είναι κοντά μας για να συζητήσουμε όλες αυτές τις έκτακτες εξελίξεις. Και συνδεόμαστε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με τον Αντώνη Κανάκη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Εύη, λέγοντας ότι προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Νίκος Παπάς θα είναι ο νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντικαθιστώντας τον κ. Σοκράτη Φάμελο. Αλλάζει και τους τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του κόμματος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κ. Γιώργος Γαβρίλος θα είναι ο πρώτος, ο δεύτερος θα είναι ο κ. Γιάννης Σαρακιώτης και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η τρίτη κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στις θέσεις προφανώς του κ. Νίκου Παπά, ο οποίος αναβαθμίστηκε και είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη θέση του κ. Ξανθόπουλου, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση που έχει, όπως και ο κ. Καλαματιανός. Είναι σαφές, Εύη, ότι ο κ. Κασελάκης στην τελική ευθεία για την τελική σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να κινηθεί με ανθρώπους που θεωρεί τις επιρροές του και προφανώς με τους πιστούς του συμμάχους, όπως είναι ο κ. Νίκος Παπάς. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Γκιώκα. Θα επανέλθουμε βεβαίως σε σένα. Οι 87 εξακολουθούν, κυρίες και κύριοι, να βάλουν εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, με τον Γιώργο Βασιλιάδη, με δηλώσεις του στο Action 24, να τονίζει πως υπάρχει πρόβλημα ηγεσίας. Κριτική και από τον Σιμεών και Δίκογλου. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα της Αθηνάς Λινού με τον Παύλο Πολάκη, με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να στέλνει εξώδικο στον ανεξάρτητο βουλευτή Χανίων. Με σκληρές ανακοινώσεις, αλληλοκατηγορίες και ανώνυμες επιθέσεις μέσω διαδικτύου μένεται η πολυμέτωπη εσωκομματική αντιπαράθεση στην Κουμουνδούρου, με φόντο τη σύγκριση του Στέφανου Κασελάκη με την ομάδα των 87 και την ευθεία αμφισβήτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Παύλο Πολάκη. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προφανώς πρόβλημα ηγεσίας. Πώς λύνονται αυτά? Με ξεκάθαρες πολιτικές αποφάσεις, με ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, να ακούσουμε ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο και εκεί πέρα θα κριθούμε όλες και όλοι. Στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιρρύπτουν την ευθύνη για τα ιδιαλυτικά φαινόμενα και σε πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση, γεγονός που επιβεβαιώνει το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί. Παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση την ρευστοποίηση ενός κόμματος και δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι καλύτερη. Αυτό είναι λυπηρό γιατί αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση. Παράλληλα, η ηγετική ομάδα προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση. Τη Δευτέρα δόθηκε στη δημοσιότητα κείμενο στήριξη του Στέφανου Κασελάκη, το οποίο υπογράφουν 800 περίπου μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μόλις 35 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν εκλεγμένο πρόεδρο, έχει την ευρία αποδοχή του κόμματος. Αίσθηση πάντως προκαλούν οι νέες επιθέσεις που εξαπολύνουν εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, στελέχη που θεωρούνται εκ των βασικών υποστηρικτών του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει ο πραγματικός στόχος της ηγεσίας. Αμφισβητήθηκε από τον τέος αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, μία ώρα πριν την έναρξη του συνεδρίου του φερσινού Φεβρουαρίου και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος αμφιβάλλει για αυτό το γεγονός. Είναι ένα δημόσιο γεγονός το οποίο έγινε. Παρακινήθηκε μία ομάδα στελεχών, συμφώνησε με την παρακίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια στιγμή, η κόντρα μεταξύ του Παύλου Πολάκη με την Αθηνά Λινού κλιμακώνεται, με την καθηγήτρια επιδημιολογίας να απαντά με εξώδικη διαμαρτυρία και τον ανεξάρτητο βουλευτή να στρέφει τα πειρά του και στον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασελάκη, Μανώλη Καπνισάκη. Εν ώψη του γεγονότος ότι επανειλημμένες, υβριστικές, ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις σας συνιστούν αξιόπινες πράξεις και αστικές αδικοπραξίες σε βάρος μου, σας δηλώνω πως θα προσφύγω ενώπιον των αρμόδιων και πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Καλά, κύριε Διευθυντά του Γραφείου του Προέδρου. Ακόμα να βγάλει συμπέρασμα με τις σελίδες που σου έστειλε η κυρία Λινού. Όταν ήσουν στον τομέα διαφάνειας μαζί μου, ήσουν πολύ γρήγορος. Τώρα τι έγινε, σκοτίνιασε η κρίση σου? Με φόντο την κρίσιμη κεντρική επιτροπή στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου και το καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου, έντονες είναι οι παρασκηνιακές διεργασίες σε όλα τα στρατόπεδα. Μεταφερόμαστε στη Βουλή και πάλι, κυρίες και κύριοι, εκεί που ο Αντώνης Γκιώκας θα μας μεταφέρει όλο το εκρηκτικό κλίμα, Αντώνη, που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι εδώ και ώρες έβη, ο κύριος Κασελάκης δέχεται νέο γύρο επιθέσεων τόσο από τα στελέχη της ομάδας των 87, όσο και τις αιχμές του κυρίου Παύλου Πολάκη, οι οποίες χτύπησαν βέβαια το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, αλλά είναι σαφές πως στρέφονταν εναντίον του και δεν έχασε την ευκαιρία μέσω της τηλεδιάσκεψης μέσω της οποίας συμμετείχε στην συνεδρία της συνοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε όλα αυτά. Όπως είπε ο κύριος Κασελάκης, αμφισβητείται από την πρώτη ημέρα που εκλέχθηκε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αμφισβήτηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, επέστρεψε τώρα και μετά τις εκλογές και, όπως ο ίδιος είπε, κάποιοι μιλάνε για σενάρια μομφής εναντίον μου και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την εντολή που έχει λάβει από τα μέλη του κόμματος πριν από 11 μήνες. Επίσης, έκανε σαφή αναφορά, αν και δεν τον κατανόμασε, στον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, καλώντας επί της ουσίας την Επιτροπή Διοντολογίας να διαγράψει τον πρώην Υπουργό των Κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν είναι λογικό να βγαίνει στέλεχος της τηλεοράσης και να καλεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί, όπως έκανε χθες μέσω του Άξιον 24 ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Εύη, το κλίμα σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ήσυχο στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλοι αναμένουν να δουν ποια θα είναι η αντίδραση των στελεχών των 87. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι αλλαγές που έγιναν στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον κύριο Στέφανο Κασελάκη είχαν ως θύματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και στελέχη της συγκεκριμένης ομάδας, όπως είναι ο κύριος Καλαματιανός. Ακριβώς. Παραμένεις στο σημείο, Αντώνη Γκιώκα. Εμείς πάμε τώρα στην Κατερίνα Κανάκη. Καθώς τα τρόλ του διαδικτύου έχουν πάρει θέση για τα καλά στην εσωκομματική διαμάχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ουσιαστικά θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Κατερίνα Κανάκη, η Πόπη Τσαπανίδου μπαίνει στη Βουλή. Είναι οριστικό, ο κύβος ρίφθη. Να σας πω ότι μπήκε τέλος στην συνεργολογία των τελευταίων 20 ημερών για ενδεχόμενη είσοδο στη Βουλή του κυρίου Κασελάκη. Η Πόπη Τσαπανίδου, λοιπόν, θα ορκιστεί βουλευτής, άνοιξε σήμερα τα χαρτιά της. Με ανάρτησή της ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το έχει επικυρώσει ο ελληνικός λαός σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, αναλαμβάνω την ύψιστη ευθύνη να ανταποκριθώ σε όσα προστάζει το Σύνταγμα και η λαϊκή ετοιμιγορία. Να σας πω, Εύη, ότι είχε προηγηθεί το τέτα-τέτ της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου με τον Μανώλη Καπινσάκη στην Κουμουνδούρου, τον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Κασελάκη, όπου και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να μην παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος. Ωστόσο, βεβαίως, να σας πω ότι όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι θα αρνηθεί να πάρει την έδρα. Και κάπως έτσι θα πάμε στην ορκομοσία το πρωί της Τετάρτης. Υπήρξε και σχετική επικοινωνία με την κυρία Πόπη Τσαπανίδου από την αρμόδια κοινοβουλευτική υπηρεσία. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Κανάκη. Όπως είπαμε, λοιπόν, νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τα τρόλ του διαδικτύου έχουν πάρει για τα καλά θέση ουσιαστικά στην εσωκομματική διαμάχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε συγκεκριμένα περιστατικά από πρόσωπα που δέχτηκαν φραστικές επιθέσεις από τα τρόλ. Αλληλοκαρφώματα, αήθεις επιθέσεις και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί. Η επιδημία της τοξικότητας των social media έχει προσβάλει για τα καλά τον ΣΥΡΙΖΑ, με την επέλαση από τις στρατιές των τρολ να πυροδοτεί νέες σειράξεις στην Κουμουνδούρου. Υπάρχει άνθρωπος που ψηφίζει αυτό το νευρωτικό πλάσμα με την περίεργη φωνή? Όλοι δρόμο, ρε, με αυτά τα ελεϊνά κακιασμένα ανθρωπάκια. Με επιθέσεις πολύ άσχημες, απειλητικές, σεξιστικές, και κάποιες από αυτές αφορούσαν και τον τρόπο επικοινωνίας με την γνωστή δυσκολία για να πειρία που έχω. Πίσω από αυτές τις επιθέσεις, τις οποίες δέχεστε, είναι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη? Υποστηρικτές είναι, φυσικά. Υποστηρικτές είναι απόλυτα.
με την εσωκομματική αντιπολίτευση να φωτογραφίζει τον Στέφανο Κασελάκη ως ηθικό αυτούργο των τρολ. Δεν λείπουν και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Με χαρακτηριστική περίπτωση τους υπενιγμούς για υποτιθέμενη σχέση τον Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος ωστόσο δεν ανήκει στους αντιφρονούντες και δώρας τζαμπάζει. Διαμαρτύρομαι έντονα και σας καλώ να ανακαλέσετε άμεσα την απολύτως ψευδή και δυσφημιστική ανάρτησή σας σε βάρος μου και να προβείτε στην αναγκαία αποκατάσταση, διαφορετικά θα κινηθώ δικαστικά εναντίον σας. Ευθείες απειλές κατήγγειλε και η Ζορζέτα Λάλη στον απόϊχο των σεναρίων περί εισόδου του Στέφανου Κασελάκη στη Βουλή. Έλαβα όπως και η οικογένειά μου απευθείας επειλή από τον κύριο Νικόλα Οβλιανό, γιατί δεν δίνω την έδρα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στη ζούγκλα των τρόλς, στα άκρα οδηγήθηκε και η κόντρα μεταξύ του Νίκου Παπά και της Χριστίνας Τσιλγκύρη, με τα κοσμητικά επίθετα από πλευράς του Ευρωβουλευτή να δίνουν και να παίρνουν. Ο κύριος Παπάς ξεκίνησε σεξιστικά σχόλια απέναντί μου, σχόλια τα οποία δημοσιοποίησα και ισχυρίστηκε ότι έχω χρησιμοποιήσει αθέμητους τρόπους για να ανεληχθώ. Με τον εμφύλιο στα social media να μένεται, ο Στέφανος Κασελάκης επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του. Καταδικάζω οποιοδήποτε bullying διαδικτυακά ή διαζώσεις, στην τηλεόραση ή την Βουλή, στο γήπεδο ή στο σπίτι. Δεν νοείται να στοχοποιούνται συμπολίτες μας για αναπηρία, για τη φυσική εμφάνισή τους, τον προσανατολισμό ή την καταγωγή τους. Με το βλέμμα στραμμένο και στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει χαρακτήρα ξεκαθαρίσματος εσωκομματικών λογαριασμών, ο ΣΥΡΙΖΑ διαδικτυακά δίνει πλέον την εικόνα ενός αλλήλως παρασώμενου κόμματος. Να πάμε τώρα στο σχόλιο του πολιτικού σκελεστή Δημήτρη Τάκη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξανά, δεν έχει προηγούμενο το κλίμα αυτοπόλωσης στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε πριν από λίγο Στέφανος Κασελάκης καθαίρεσε μέσω Zoom, μέσω τηλεδιάσκεψης τον Σωκράτη Φάμελο. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον, το γι' αυτό το επισημαίνουμε. Αντικατέστησε ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Νίκο Παπά στη θέση του. Τι σημαίνει αυτή η κίνηση? Πώς μπορεί να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη νέα διάσπαση λοιπόν, από το κόμμα? Ελιγμός, κατάλληλος ευνηδιασμός, σίγουρα όμως μια κίνηση που σκοπό έχει να ελέγξει τις εξελίξεις, να ελέγξει τα δεδομένα στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής την άλλη εβδομάδα και σίγουρα μια κίνηση που προσπαθεί ο κ. Κασελάκης να αποφύγει μια νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τι σημαίνει η καθαίρεση του κ. Φάμελου? Ο κ. Κασελάκης με αυτή την κίνηση ουσιαστικά, ενώ θα έχουμε ένα γάμο το Σάββατο στα Χανιά, παντρεύεται πολιτικά τον κύριο Παπά. Ταυτίζει την τύχη τουλάχιστον. Από εδώ και πέρα θα πάνε μαζί. Θα πάνε μαζί σε όλα τα κρίσιμα στάδια του ΣΥΡΙΖΑ και το πρώτο κρίσιμο στάδιο είναι η Κεντρική Επιτροπή. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα έχουμε αυτό το δίδυμο, Κασελάκη Παπά, και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τι αναμένεται να κάνουν οι 87, ή αν αλλάξω λίγο την ερώτηση. Ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει κάπως σε όλο αυτό το σκηνικό? Θα σου πω, πρέπει όμως να σου πω κάτι πιο πριν. Με αυτή την κίνηση ο κύριος Κασελάκης επί της ουσίας αφοπλίζει τον κύριο Πολάκη. Γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης απειλούσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής στην Κεντρική Επιτροπή κατά του κύριου Κασελάκη. Χωρίς τις ψήφους ή χωρίς την ανοχή του κυρίου Παπά, αυτή η πρόταση δεν έχει τύχη. Δεν θα μπορούσε να περάσει. Άρα με αυτή την κίνηση ο κύριος Κασελάκης αφοπλίζει τον κύριο Πολάκη και την προσπάθειά του να καταθέσει πρόταση μομφής. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ερώτημά σου για τους 87 και για την αντίδραση του κύριου Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις του κυρίου Παπά με τον κύριο Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ανύπαρκτες. Όχι παγωμένες, ανύπαρκτες. Άρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη νέα κίνηση. Προφανώς δεν θα αντιδράσει ευθέως ο ίδιος, αλλά σίγουρα θα έχουμε μία αντίδραση μέσω των 87. Αυτή θα εκδηλωθεί στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα ή πιο νωρίς. Μην να το δούμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Τάκη. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά τις επόμενες ημέρες για αυτό το θέμα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Στις 30 Νοεμβρίου θα γίνει το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, έθεσε ως πρώτο στόχο τη λειτουργία του Μετρό, το οποίο θα αλλάξει τη μορφή της πόλης. Δεν ήταν στην πραγματικότητα εγκαίνια μετά από μουσαμάδες, παρουσιάσεις, αμφισβητήσεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί, δεν θα εγκαινιαστεί, θα παραδοθεί στους πολίτες της πόλης την 30 Νοεμβρίου του 2024. <Το->
Αντίστροφη μέτρηση 95 ημερών για να περάσουν οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή, όταν και θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους οι σειρμοί του μετρό, σήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 95 μέρες από τώρα, οπότε το ρολόι δουλεύει αντίστροφα. Με το καλό, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, θα αναφερθούμε στην πόλη ανήμερα του Αγίου Ανδρέα για μια μεγάλη γιορτή. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, από τα πλέον σύγχρονα συστήματα στην Ευρώπη, θεωρείται το διαμάντι στο στέμα των κατασκευών στην κεντρική Μακεδονία, που περιλαμβάνουν συνολικά 850 μεγάλα έργα. 610 είναι ήδη σε εξέλιξη και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ξεπερνάει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Καμία κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει περισσότερα έργα υποδομής για τη Θεσσαλονίκη από ό,τι αυτή η κυβέρνηση. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται τους προσεχούς μήνες. Ήδη για τον βασικό κορμό του, τους 13 σταθμούς, τους 18 σειρμούς, τα 9,6 χιλιόμετρα, τους 450 επιβάτες σε κάθε σειρμό, είμαστε έτοιμοι να τους παραδώσουμε στους πολίτες. Οι υποδομές μπαίνουν σε πρώτο πλάνο εν ώψη και της ανόδου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί από τη Θεσσαλονίκη με την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη την ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο σε 6.000 έργα 102 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αποστολή μας είναι μία. Η αποστολή είναι να πάει μπροστά η Ελλάδα, να καλύψει το χαμένο έδαφος, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, τις χαμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Στόχος μας είναι να καλύψουμε το κενό και βεβαίως κάθε ευρώ πρέπει να πηγαίνει προς την κοινωνία και την οικονομία. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ είχε πολύ ωραίες επαφές και με τους βουλευτές του νομού. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, μαζί με αρκετά κυβερνητικά στελέχη, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και έδωσε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το στίγμα, Γιώργο, για όσα θα εξαγγείλει ουσιαστικά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης την άλλη εβδομάδα. Ακριβώς. Πάνω στο μετρό της Θεσσαλονίκης, επί της ουσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε και τις ράγες για αυτή τη ΔΕΘ δουλειάς, όπως περιγράφεται από κυβερνητικά στελέχη, η οποία επί της ουσίας θα δώσει και το στίγμα για τους επόμενους μήνες, Εύη. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προφανώς έχοντας ένα καλάθι παροχών. Έχει ένα καλάθι δουλειάς με στοχευμένες κινήσεις, με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που προφανέστατα είναι ζυγισμένες στο μέτρο. Μέτρα μετρημένα στο μέτρο, όπως θα είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Διότι ζητούμενο είναι να προχωρήσει το κάρο παρακάτω, όπως επίσης έχει επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτό που περιέγραψε και σήμερα. Αυτό πρόβαρε επί της ουσίας το κουστούμι της ερχόμενης εβδομάδας, όπου θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για κάθε έναν από τους ερχόμενους μήνες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κυρίες και κύριοι, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2025, αναμένεται να ανακοινώσει επίσης ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας εξηγήσει στην πράξη τι σημαίνει αυτό, Βασίλη, ουσιαστικά ως ελάφρυνση. Λοιπόν, αυτό το μέτρο έχει μπει ήδη στον προϋπολογισμό, Εύη, τον ερχόμενο προϋπολογισμό, και προβλέπει κούρεμα των εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από το ερχόμενο έτος και θα κοστίσει στα κρατικά ταμεία 225 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο έχει σχεθεί η κυβέρνηση στους εργοδότες και σου θυμίζω ότι τόσο η Κομισιόν όσο και το ΔΕΛΔΑΝΙΤΑΦ συνεχώς ζητούν από την κυβέρνηση να μειώσει το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος, που είναι αυτό ακριβώς. Σήμερα λοιπόν ένας εργαζόμενος που έχει μεικτό μισθό 996 ευρώ, ο εργοδότης του πληρώνει συνολικά για αυτόν 1.218 ευρώ. 856 ευρώ παίρνει καθαρά, για να το πω διαφορετικά. Και από του χρόνου ο μισθός του εργαζόμενου δεν θα αλλάξει, διότι δεν τον αφορά αυτόν η μείωση των εισφορών, αφορά όμως τον εργοδότη του. Και αυτός θα πληρώνει λιγότερα κατά σχεδόν 5 ευρώ το μήνα. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ μεγάλο ποσό, αλλά έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες μειώσεις των εισφορών που είχαμε τα περασμένα χρόνια. Και αυτή λοιπόν η μείωση δημιουργεί ένα παράθυρο στους εργοδότες είτε να κάνουν νέες προσλήψεις, είτε να αυξήσουν μισθούς, προκειμένου να επιτευχθεί και ο σκοπός της κυβέρνησης, να έχουμε δηλαδή έναν μέσο μισθό 1.500 ευρώ το μήνα μεικτά, στο βάθος τετριετές, όπως έχει υποσχεθεί. Και πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι σχεδιάζεται και νέα μείωση των εισφορών το 2027 έως το 2027.
27. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αφορά μόνο τους εργοδότες ή και τους εργαζομένους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Τσεκούρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή οδηγεί το 44χρονο κατηγορούμενο για το βιασμό σε βάρος 16χρονη στον Κολωνό μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του σήμερα στην ανακρίτρια. Φάνη Καραμπατζάκη, κανένας από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του 44χρονου δεν έπεισαν ουσιαστικά ανακρίτρια και εισαγγελέα που τον έκριναν ομόφωνα προσωρινά κρατούμενο, έτσι. Με σύμφωνη γνώμη λοιπόν ανακρίτριας και εισαγγελέως, οδηγείται στη φυλακή μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Η παθούσα, το μικρό κορίτσι 16 ετών, έχει περιγράψει με λεπτομέρειες το συστηματικό βιασμό του, τους συστηματικούς βιασμούς του από τον κατηγορούμενο. Ο ίδιος, η κύρια θέση του είναι ότι με τη συνένεσή της είχε σχέση μαζί της επί περίπου 3 μήνες. Αυτός είναι ο κύριος ισχυρισμός του και ζητάει να ανοίξει και το τηλεφωνικό απόρριτο για να βρεθούν μηνύματα τα οποία αποδεικνύουν αυτό. Δεν έπεισε βέβαια ανακρίτρια και εισαγγελέα σε αυτή τη φάση της έρευνας που γίνεται, της ανάκρισης. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι υποστήριξε, τι ισχυρίστηκε στην απολογία του κατηγορούμενος. Mm-hmm. Ένα κομμάτι είναι ότι φοβούμενη την αντίδραση του πατέρα της, μιλώντας για την κοπέλα, 16χρονη, ήταν μονόδρομος για εκείνη να αποδώσει τη σχέση μας σε βιασμό. Ένα άλλο κομμάτι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε της απολογίας του, είναι ότι η καταγγέλουσα ήταν αυτή που συστηματικά απειλούσε και εκβίαζε εμένα και την οικογένειά μου, σε αντίθεση με το κατηγορητήριο που φαίνεται που έχει καταγγελθεί το αντίθετο, ότι οι απειλές ήταν από το περιβάλλον του δράστη, του φερόμενος δράστη. Και ένα ακόμα σημείο είναι ότι η καταγγέλουσα δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι χώρισε με το γιο μου και χρησιμοποίησε εμένα για τον εκδικηθεί. Τρεις μάρτυρες πριν απολογηθεί ο κατηγορούμενος εξετάστηκαν. Ήταν ο γιος του, είναι η νυν σύντροφος του γιου του, το θύμα είναι η πρώην σύντροφος του γιου του και η ενδιαστάση σύζυγος του κατηγορούμενου, ο οποίος λέει ότι για το λόγο ότι είχε σχέση με την 16χρονη είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Φάνη Καραμπατζάκη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ακραίες συνθήκες ανομίας σε πιάτσες ταξί καταγγέλουν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί με αφορμή το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς για μια κούρσα στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Η κάμερα του Action 24 βρέθηκε σε 4 κεντρικά σημεία με πιάτσες ταξί, οι οποίες σύμφωνα με τους ίδιους τους οδηγούς έχουν μετατραπεί σε γκέτο από άτομα με ασαφές εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και με πιθανό ποινικό μητρό που είχαν διεισδύσει παράνομα στο επάγγελμα. Μαφία στα τιμόνια των ταξί και γκέτο σε πολυσύχναστες πιάτσες της Αθήνας αποκάλυψε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Εκεί που λέμε ότι έχουν σε κάποιες πιάτσες υπάρχει γκέτο, το 70% από αυτούς που δουλεύουν εκεί δεν έχουν καν κάρτα. Έχουν πλαστές κάρτες, το οποίο το όργανο δεν μπορεί να το διασταυρώσει και να το ελέγξει. Κρύβεται ένας μηχανισμός, ένα ας πούμε καρτέλ, που στην ουσία είναι ρατσιστικό, γιατί εκμεταλλεύεται έναν άνθρωπο ο οποίος υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να έχει εργασία στο ταξί, του πουλάει πιο ακριβά το μίσθωμα, το ενοίκιο, την αγορά του ταξί, του το πουλάει πιο ακριβά από ό,τι θα το έδινε σε έναν που έχει κανονικά έγγραφα και εκμεταλλεύεται την ανάγκη του για δουλειά του παραβατικού, ο οποίος για να βγάλει τα χρήματα που του ζητάει ο εργοδότης του πρέπει να κλέψει. Η κάμερα του Action 24 βρέθηκε και στις 4 πιάτσες ταξί, όπου σύμφωνα με τους ίδιους τους ταξιτζίδες υπάρχουν φαινόμενα γκετοποίησης και παρανομίες. Αυτές είναι τα ΚΤΕΛ Κηφισού, με την ταρίφα για το αεροδρόμιο να φτάνει τα 57 ευρώ. Το λιμάνι του Πειραιά, με το κόστος να ανέρχεται στα 70 ευρώ, ο σταθμός Λαρίσης στα 55 ευρώ, ενώ από μοναστηράκι για αεροδρόμιο ως και 50 ευρώ. Το μεσημέρι στο λιμάνι του Πειραιά, συνδικαλιστές προσπαθούσαν να βάλουν τάξη στη σειρά προτεραιότητας, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Σαν σωματείο, προσπαθούμε να συντονίσουμε τις πιάτσες, να βάζουμε μία σειρά. Να λέμε τις τιμές στους πελάτες. Ποιο είναι το τιμολόγιο το βασικό. Δεν, ούτε σε αυτό βοηθάει η πολιτεία. Οι πυροβολισμοί και ο ξυλοδαρμός του ταξιτζή πάντως στα ΚΤΕΛ του Κηφισού έγιναν όταν οδηγοί ταξί επιχείρησαν με τη βία να κλέψουν μια κούρσα από συνάδελφό τους. Μια διαδρομή η οποία βγαίνει εδώ πέρα από τη σειρά στην πιάτσα, η οποία ήταν προς το αεροδρόμιο, ήρθανε κανένα 2-3 συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, ξαναλέω και το τονίζω, πήραν διαδρομή από τον συνάδελφο που ήταν να την πάρει κανονικά και μετά διαπληκτιστήκανε μεταξύ τους και μετά από 3 ώρες επέστρεψε ο δράστης, χτύπησε τον συνάδελφο που πήρε τελικά τη διαδρομή
και έπεσαν και οι πυροβολισμοί από το συνεργό του. Από το πρωί σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της αστυνομίας και βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις. Μακάρι αυτοί οι έλεγχοι να είναι κάθε μέρα και όλη μέρα. Εμείς αυτό ζητάμε στο σωματείο. Έπρεπε να πέσουν πιστολιές για να έρθει η αστυνομία εδώ πέρα. Αυτή είναι ντροπή. Η κεντρικά πρακτορία των Αθηνών. Μετά το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς εδώ στο ΑΚΤΕΛ του Κηφισού, η αστυνομία σήμερα διενεργεί ελέγχους σε όλους τους οδηγούς των ταξί που περιμένουν στην πιάτσα. Γίνονται πάρα πολλά, αλλά λείπει η αστυνομία από εδώ μέσα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Κυκλοφορεί πολλοί κόσμος. Το 80% των λεωφορείων έρχεται εδώ. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν γίνεται χρόνια αυτό, δεν γίνεται τώρα αυτή η ιστορία. Όλοι τη γνωρίζουν. Περιστατικά γίνονται εδώ πέρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Στελέχη του ΣΑΤΑ υποστηρίζουν ότι υπάρχει κύκλωμα που εκδίδει πλαστές ειδικές άδειες σε οδηγούς ταξί με ισχυρά οικονομικά ανταλλάγματα, κάτι το οποίο έχουν καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές. Οι ίδιες οι συνδικαλιστικές ενώσεις των οδηγών ταξί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταγγέλουν ανοιχτά ότι κυκλώματα λιμένονται το χώρο των ταξί και χορηγούν πλαστές ειδικές άδειες έναντι χιλιάδων ευρώ, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα. Δημήτρη Ποφίλια, για πόσες πλαστές ειδικές άδειες μιλάμε και ποια τελικά είναι η ταρίφα για αυτές? Εύη, από το πρωί που κάνουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με πολλά στελέχη του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Όπως καταγγέλνουν λοιπόν οι ίδιοι, υπάρχει ένα κύκλωμα, χωρίς να αναφέρουν όμως περισσότερα στοιχεία, το οποίο εκδίδει παράνομα τις ειδικές άδειες ταξί. Τις άδειες δηλαδή που χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να οδηγεί ταξί. Συγκεκριμένα υπάρχουν περίπου 2.000 με 3.000 πλαστές ειδικές άδειες ή άδειες που έχουν εκδοθεί με πλαστά δικαιολογητικά. Τώρα, για να αποκτήσει κάποιος αυτήν την άδεια από τα κυκλώματα και όχι μέσω της νόμιμης οδού, πρέπει να πληρώσει αδρά. Όπως καταγγέλνουν οι συνδικαλιστές, λοιπόν, το αντίτιμο ξεκινά από τα 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τις 3.000 ευρώ. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής έχει καταγγείλει όλες αυτές τις παρανομίες στα αρμόδια υπουργεία και την αστυνομία και προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, ζητά να ψηφιοποιηθούν οι ειδικές άδειες μαζί με τις πειθαρχικές παραβάσεις και να ενταχθούν στο ψηφιακό πορτοφόλι, Εύη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ποφίλια. Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική περιέγραψαν σήμερα στις καταθέσεις τους στους αστυνομικούς η μητέρα και ο 16χρονος αδελφός του άτυχου 19χρονου που σκοτώθηκε ακαριέ όταν εκτοξεύθηκε από το παιχνίδι Crazy Dance. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα έξω από το δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου με τον πατέρα του άτυχου 19χρονου να συναντιέται στην είσοδο των δικαστηρίων με τη δήμαρχο Κασάνδρας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Τέτα τέτ με τη δήμαρχο Κασάνδρας βρέθηκε ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη, που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η δήμαρχος είπε στον τραγικό πατέρα τη φράση ότι είναι μαζί του. Η δήμαρχος είχε κληθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πολυγύρου που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να καταθέσει. Ο άνθρωπος που έχασε το παιδί του και ό,τι και να πει έχει δίκιο. Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Από την άλλη, ο τραγικός πατέρας μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας πήγαν στον εισαγγελέα προκειμένου να του ζητήσουν να καλέσει και άλλα πρόσωπα για κατάθεση. Και υποδηλώνεται η πρόθεση όλων των εμπλοκομένων που οδήγησαν στον ανατηφόρο συμβάν. Συνεπώς, μιλάμε για κατηγορίες δόλου και όχι για αδικήματα αμέλειας. Πάντως, η τριπλή εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την πρώτη να αφορά το δυστύχημα, τη δεύτερη το καθεστώς λειτουργίας του Λούνα Πάρκ και η τρίτη τις πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις. Τα όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ στο Λούνα Πάρκ φέρεται να έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια και η μητέρα του 19χρονου. Φώναξε στο χειριστή να ελαττώσει ταχύτητα. Εκείνος δεν άκουσε και μετά από λίγο άκουσε ένα τρίξιμο και σε ελάχιστο χρόνο το κάθισμα έσπασε και είδα το μεγαλύτερο γιο μου να πετάγεται κάτω στο έδαφος με το κεφάλι και τα πόδια του στην τελική θέση του σώματός του να είναι στα κάγκελα του μηχανήματος. Από την πλευρά του ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μέσω της δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι ήθελε να παραδοθεί, αλλά τον φυγάδευσαν.
Γι' αυτό και ακριβώς πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Δεν κρύφτηκε και ήθελε να πει την αλήθεια. Ούτε κρύφτηκε από την πρώτη στιγμή, όπως ακούστηκε. Άλλοι του είπαν να σηκωθεί να φύγει. Σήμερα, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, τελέστηκε στη Βέρεια Τρισάγιο στη μνήμη του 19χρονου Γιάννη. Φρένο στην δράση 14 εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας έβαλε η ελληνική αστυνομία, κυρίες και κύριοι. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είναι δεκάδες, εμπλέκονται σε ληστείες, τοκογλυφία και ναρκωτικά, Σοφία Ορφανού. Πρόκειται, Εύη, για 37 αδίστακτους κακοποιούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 553 υποθέσεις που απασχολούσαν εδώ και καιρό τις ελληνικές αρχές. Και συγκεκριμένα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την παρουσίαση της ελληνικής αστυνομίας, πρόκειται για 35 Έλληνες και 2 αλλοδαπούς, οι οποίοι ανήκαν σε 14 διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν κυρίως στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Δρούσαν πάντα οργανωμένα και με καλά σχεδιασμένα χτυπήματα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα συλληφθούν. Το οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης δράσης ξεπερνάει τα 2.760.000 ευρώ, ενώ στην πολυσέλιδη δικογραφία που ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ αναγράφονται 132 ονόματα, εκ των οποίων τα 21, όπως λένε αστυνομικές πηγές, είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Οι συλληφθέντες, να σου πω, Εύη, ότι σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν στον εισαγγελέα, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Πέμπτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Αν αναζητούσε κανείς την πιο συχνά υπομένη λέξη αυτού του καλοκαιριού για τη Σαντορίνη, αυτή θα ήταν με βεβαιότητα η λέξη υπερτουρισμός. Οι 11.000 ημερίσχοι ταξιδιώτες κρουαζιέρας που καταφθάνουν όλο το καλοκαίρι στο νησί επιτονίζουν τα όρια των υποδομών του, αλλά και εκείνα της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των ήδη πολλών επισκεπτών του. Για τα όρια στις αφήξεις των κρουαζιερόπλων στη Σαντορίνη, μίλησε σήμερα στο Άξιον 24 υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναδεικνύοντας την ανάγκη ρύθμισης ώστε να μην αμαυρωθεί η εικόνα του ως τουριστικού προορισμού. Με τους τουρίστες να φτάνουν κατά χιλιάδες με τα κρουαζιερόπλια στη Σαντορίνη, οι κάτοικοι μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση ψάχνουν τρόπους να μετριάσουν τις μαζεμένες αφίξεις που επιβαρύνουν το νησί, καθώς οι υποδομές δεν αντέχουν τον υπερτουρισμό. Άμα είμαστε πάρα πολύ σε ένα χώρο πολύ συγκεκριμένο, δημιουργείται και στη συγκοινωνία και στα σοκάκια του οικισμών και παντού. Υπάρχει αυτή η δυσκολία μεταφοράς, μετακίνησης και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, από τις 12 έως τις 17 Αυγούστου έφτασαν στη Σαντορίνη 25 κρουαζιερόπλια με 40.596 επιβάτες, ενώ μόνο στις 13 Αυγούστου αποβιβάστηκαν στο νησί 11.738 επιβάτες. Μιλώντας στο Άξιον 24, υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αποκάλυψε τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για τον υπερτουρισμό προκειμένου να δοθεί μια ανάσα στη Σαντορίνη. Πρέπει να αυξηθούν τα τέλη, γιατί αν δείτε συγκριτικά, είμαστε η φθηνότερη χώρα στα τέλη στις κρουαζιέρες, στο ελιμενισμό των κρουαζιεροπλοίων. Θα πρέπει όμως να γίνουν και πολλά άλλα. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σύστημα όπως τα slots στα αεροδρόμια, για να, να γίνει κατανοητό. Ή θα πρέπει να βάλουμε ενδεχομένως και πλαφόν πόσο κόσμο μπορούμε να δεχτούμε κάθε μέρα. Βάζουμε ανώτατο όριο επισκεπτών με την κρουαζιέρα την ημέρα τις 8.000. Με ποσοστό πληρότητα στο σκαφόρ για το 25-80%. Παράλληλα, βάζουμε αυστηρά κριτήρια ο χρόνος παραμονής του κρουαζιεροπλοίου. Σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού, στόχος της κυβέρνησης είναι ακόμα η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού με την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο στόχος μας πλέον είναι μέτρο, ισορροπία, προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέρημνα για τις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως ότι ο στόχος είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού. Παράλληλα, στα σχέδια της κυβέρνησης είναι τόσο η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, όσο και η στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκτός σύνορων, τώρα νέα νύχτα τρόμου με ένα φωνικό μπαράζ ρωσικών επιθέσεων έζησαν οι Ουκρανοί πολίτες, κυρίες και κύριοι, σε κάθε γωνιά της χώρας. Μία ημέρα μετά το μεγαλύτερο βομβαρδισμό από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Κίεβο τουλάχιστον, το δεύτερο κύμα χτυπημάτων της Μόσχας προκάλεσε τον θάνατο 4 ανθρώπων. Παράλληλα, η Ουκρανία συνεχίζει ακάθεκτη την προέλασή της στο ρωσικό Κούρσκ, όπου πλέον ελέγχει 100 οικισμούς, ενώ το πυρηνικό εργοστάσιο της περιοχής επισκέπτεται ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας υπό το φόβο ενός πυρηνικού επεισοδίου. Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν με κάθε δυνατό τρόπο τη μαζική εισβολή ρωσικών ντρόουν και πυράβλων στον εναέριο χώρο της χώρας τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.
Ukraine says Russia has launched waves of missiles and drones targeting Kyiv and other regions for a second straight morning. A series of explosions were heard in the capital. Διασώστες επιχειρούν ακατάπαυστα σε συντρίμια ενός ξενοδοχείου στην πόλη Κρίβι Ριχ, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισοπεδώθηκε από πυραυλικό χτύπημα. Ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα. Δύο ακόμα Ουκρανοί έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Ζαπορίζια. It certainly went on for a very long time. Drones flying around all over Ukraine. I was woken up by one explosion in Kyiv. Η νέα ρωσική επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά από τους μαζικότερους ημερήσιους βομβαρδισμούς επί Ουκρανικού εδάφους από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον διοικητή της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι σε συνολικά 15 περιφέρειες, οι οποίες στοχοποιήθηκαν. Κόζεν τακή ουδάρ, знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τους συμμάχους του το ελεύθερο για τη χρήση δυτικών όπλων σε χτυπήματα εντός Ρωσίας, αλλά και την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εξωφρενικές. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη. Παράλληλα, η Ουκρανική εισβολή στο Κούρσκ αποδίδει νέους καρπούς. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον 100 οικισμούς, έκταση σχεδόν 1.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ εχμαλωτίστηκαν 594 Ρώσοι στρατιώτες. Έχουν όμως προκαλέσει και την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή, το οποίο επισκέφθηκε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που προειδοποίησε για τον κίνδυνο πυρηνικού συμβάντος. The fact that the plant is operating makes it even more serious in terms of an eventual action against it. Το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα στη ρωσο-ουκρανική σύραξη, η οποία εισέρχεται σε μια νέα και ιδιαίτερα απρόβλεπτη φάση. Η Ρωσία, κυρίες και κύριοι, εξαπολύει τα τελευταία 24 ώρα μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις σε ουκρανικό έδαφος από την αρχή της σύγκρουσης, όπως βλέπουμε, στοχεύοντας κυρίως υποδομές ενέργειας. Να δούμε με τη βοήθεια της Κατερίνας Διωμάκη τι περιλαμβάνει, Κατερίνα, το οπλοστάσιο των Ρώσων, καθώς και τον χάρτη με τις περιοχές που έχουν πληγεί ήδη. Ακριβώς. Έβηκε να πούμε συγκεκριμένα πως τουλάχιστον 15 περιφέρειες της Ουκρανίας έχουν γίνει στόχοι βομβαρδισμών, κατά τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν 137 πύραυλοι και 190 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ενώ για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν υπερχητικοί πύραυλοι, και πύραυλοι Κινζάλ, πύραυλοι κρούς, βαλιστικοί πύραυλοι, καθώς και ντρόουν αυτοκτονίας τύπου Σαχίντ. Επιθέσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αναφερθεί σε 10 περιφέρειες, περιοχές σε όλη την Ουκρανία, από τα βορειοδυτικά μέχρι και τα νοτιοανατολικά, ανάμεσα σε αυτές το Κίεβο που επλήγει το υδροελεκτρικό εργοστάσιο της πρωτεύουσας, το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά της χώρας, το Λούτσκ στην άλλη άκρη της Ουκρανίας στα βορειοδυτικά, καθώς και το ενεργειακό κέντρο της Ζαπορίζιας στα νότιο-ανατολικά. Χτυπήματα με τα οποία οι Ουκρανοί, με συγχωρείτε, φοβούνται πως η Ρωσία θέλει να τους επιβάλλει ένα χειμώνα σκότους και ψύχους. Ενώ να πούμε πως ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως θα παρουσιάσει ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία στους Τζο Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ανακοίνωσε πως η Ουκρανία πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή ενός βαλιστικού πυράβλου δικής της κατασκευής, και όλα αυτά την ώρα που πριν λίγες ώρες προηγουμένως, νωρίτερα δηλαδή, η Ουκρανία ισχυριζόταν πως εισέβαλε σε περιοχή της Δυτικής Ρωσίας στο Μπέλγκοροντ, κάτι που οι ρωσικές αρχές, οι τοπικές αρχές δηλαδή, διαψεύδουν, Εύη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τζιωμάκη. Κόκκινο χτυπά, κυρίες και κύριοι, η κόντρα Ρωσίας-Γαλλίας για τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή του Telegram, η προφυλάκηση του οποίου στη Γαλλία παρατάθηκε τουλάχιστον έως αύριο, καθώς αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Η υπόθεση Εμμανουέλα Τσουδερού έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς πολιτικής κοινής, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις. Ακριβώς. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση σύλληψης του 39χρονου δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του Telegram, Pavel Durov, με την προφυλάκησή του να παρατείνεται μέχρι αύριο Τετάρτη. Η επίσημη θέση των αρχών του Παρισιού είναι πως φτάνει πια για τιμωρησία του Telegram, με τους Γάλλους εισαγγελείς να κρατούν τον Durov προφυλακισμένο στα πλαίσια μιας ευρύτερης γαλλικής έρευνας εναντίον του κυβερνοεγκλήματος. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με τη σειρά του, ανέφερε πως πίσω από τη συγκεκριμένη σύλληψη του CEO της πλατφόρμας δεν κρύβονται πολιτικά κίνητρα, κάτι που αμφισβήτησε το Κρεμλίνο, αναφέροντας πως οι σοβαρές κατηγορίες που προσάπτει η Γαλλία στον Mr. Telegram θα εξεταστούν ως απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας της επικοινωνίας, εκτός αν υποστηριχθούν από σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Να πούμε τέλος ότι ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας, μάλιστα, καταγγείλει αμερικανικό δάκτυλο πίσω από τη σύλληψη του Ντούροφ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Εμμανουέλα Τσουδερού.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έναν χρόνο μετά. Η καταστροφή που άφησε πίσω της κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία είναι τρομακτική. Οι αποκρουστικές εικόνες και τα βίντεο με τα αμέτρητα νεκρά ψάρια που κάλυψαν στην κυριολεξία της παραλίας της Μαγνησίας προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε να διερευνηθεί η ποιότητα των υδάτων στο παγασιτικό. Την ίδια ώρα η εικόνα στη λίμνη Κάρλα είναι αποκαρδιωτική, με το νερό να φεύγει και τις εικόνες καταστροφής να κυριαρχούν. Σοκάρει η εικόνα με τα χιλιάδες νεκρά ψάρια να επιπλέουν στο λιμάνι και τις παραλίες του Βόλου. Η θυσοσμία είναι έντονη. Κάτοικοι ανησυχούν καθώς δεν έχουν δει ξανά παρόμοιο φαινόμενο. Το θέαμα είναι αποκρουστικό, είναι απόκοσμο κανονικά. Δεν είναι δηλαδή υπερβολή της φωτογραφίας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Έχει χτυπήσει όλο το λιμάνι με νεκρά ψάρια. Σύμφωνα με την περιφέρεια, τα νεκρά ψάρια έφτασαν στο Βόλο από τη λίμνη Κάρλα, καθώς το θυρόφραγμα, το οποίο δεν επέτρεπε τα ψάρια να περάσουν, ήταν ανοιχτό. Δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Πρακτικά όχι. Γιατί έπρεπε όλη την περίοδο να είχαμε μέσα καΐκια με δίχτυα, τα οποία είναι πολύ χαμηλό το βάθος, είναι και ένα μέτρο, και να μαζεύουν. Δεν γίνεται αυτό, δεν γινόταν. Το θυρόφραγμα ανοίγει μόνο όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ώστε να οδηγηθεί το νερό στον παγασιτικό. Όταν πλημμύρισε η περιοχή λόγω του Ντάνιελ, το θυρόφραγμα άνοιξε και έμεινε ανοιχτό, γιατί ήταν αναγκαίο να διοχετευτεί το αρδευτικό νερό, προκειμένου να μην πλημμυρίσει ξανά η περιοχή. Τα ψάρια όλα αυτά τα οποία κολυμπάνε τώρα μέσα στο πλημμυρικό νερό έχουν προέλθει από τους ταμιευτήρες που έσπασαν και αυτά τραχέτευσαν και πολλαπλασιάστηκαν και είναι πάρα πολλά. 11 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, η εικόνα στη λίμνη Κάρλα είναι αποκαρδιωτική. Υπάρχουν ακόμη στην περιοχή τα κατεστραμμένα μηχανήματα και τρακτέρ, ενώ τα νερά από τη λίμνη βρίσκονται ακόμη μέσα στα χωράφια. Την ίδια στιγμή, από το πρωί στο Βόλο, κλιμάκια του Δήμου και της περιφέρειας προσπαθούν να απομακρύνουν τα νεκρά ψάρια από το λιμάνι, ενώ τοποθετήθηκε προστατευτικό πλέγμα στην εκβολή της σύραγγας της Κάρλας προς την Ξηριά, που θα συγκρατεί τον όγκο των ψαριών. Εμείς μαζεύουμε μάλιστα πολλές μέρες 200 κιλά ψάρια, τέτοιες ποσότητες μαζευόταν και μπορέσαμε, ας πούμε, να καθαρίζουμε κάθε μέρα, αλλά η ποσότητα ήταν πολύ μεγάλη. Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματίες της περιοχής λένε ότι λόγω του φαινομένου έχουν υποστεί οικονομικές ζημιές, καθώς οι εικόνες φοβίζουν τους τουρίστες. Και γυρίζω στους επαγγελματίες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό σχήμα ενίσχυσης όλων των άμεσα πληττόμενων επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή που βλέπουν, που αυλίζονται, να πούμε έτσι λαϊκά, στον παγκοσμιακό κόλπο. Διότι όλοι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Για τις εικόνες για τα νεκρά ψάρια έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και συνδεόμαστε εκ νέου με τον Αντώνη Γκιώκα και στη Βουλή. Καθώς, Αντώνη, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εισήγηση του Στέφανου Κασελάκη να αντικαταστήσει τον Σοκράτη Φάμελο από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον Νίκο Παπά. Και φαίνεται ότι ο κύριος Φάμελος δεν πρόκειται να διευκολύνει τον κύριο Κασελάκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο κύριος Φάμελος αντέδρασε στην πρόταση του κυρίου Κασελάκη. Δεν προτίθεται να παραιτηθεί για να τον διευκολύνει και όλα δείχνουν ότι πάμε προς σύγκρουση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος φέρεται να είπε ότι όλα λειτουργούσαν σχετικά ομαλά σε σχέση με το υπόλοιπο κόμμα πάντα. Το 11μηνο που ήταν πρόεδρος και προφανώς υπήρχε ενότητα όλο αυτό το διάστημα. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι το πρόβλημα. Αντί να διορθώσει τα λάθη και να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα, κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Δεν παρετούμε να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φέρεται να είπε ο κύριος Φάμελος. Επί της ουσίας, λοιπόν, ζητάει πρόταση μομφής από τον κύριο Κασελάκη εναντίον του. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Γκιώκα. Ορόσημο για τους γονείς και κηδεμόνες, κυρίες και κύριοι, είναι οι μέρες αυτές κάθε χρόνο εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, η φετινή επιστροφή στα Θρανία φαίνεται πως θα κοστίσει αισθητά παραπάνω από την περσινή για την προμήθεια της σχολικής τσάντας αλλά και όλων των αναλώσιμων ειδών. Πολυκαταστήματα, βιβλιοπολία, ακόμη και αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν στα ράφια τους σχολικά είδη με τις τιμές σε πολλά από αυτά να παρουσιάζουν αυξήσεις έως και 22% σε σύγκριση με πέρυσι τουλάχιστον και τους καταναλωτές να αναμένουν το καλάθι του μαυτή που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και το οποίο τίθεται ισχύει από αύριο. Καλή σχολική χρονιά. Γονείς και μαθητές έχουν ξεχυθεί στα βιβλιοπωλεία και αναζητούν τις καλύτερες προσφορές στα σχολικά ήδη λίγο πριν ηχήσει το κουδούνι για τη νέα χρονιά. Όμως για άλλη μια φορά έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις. Και πέρυσι ήταν οι ανατιμήσεις και φέτος ανατιμήσεις όπως και κάθε χρόνο ούτως ή άλλως. Έχουμε σοβαρές ανατιμήσεις στα σχολικά και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν, θέλουν καινούργια παπούτσια, θέλουν καινούργια ρούχα.
Δεν είναι μόνο το τετράδι, η γόμα και το μολύβι. Με τις μέρες να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς πέφτουν στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους για να κάνουν έρευνα αγοράς για τα σχολικά είδη. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οι τιμές στα σχολικά είδη έχουν αυξηθεί έως και 10% σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα οι γονείς να πρέπει να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ένα του δημοτικού, ένα παιδί δηλαδή, χωρίς την τσάντα, δηλαδή όλα τα γραφικά του, θα θέλει 90 με 100 ευρώ. Στο γυμνάσιο ή ακόμα πιο λίγα. Θα πάνε, άντε πες, επειδή παίρνουν σπιράλες στο γυμνάσιο, άντε να πάμε στα 130-140. Δευτέρα λυτή ηλικίου είναι αρκετά τα βοηθήματα και είναι ένας μόνο στα αγγλικά βιβλία και τα ξενόγλωσσα βιβλία. Η αύξηση φωτιά στα σχολικά ήδη έχει αναγκάσει τους γονείς από πολύ νωρίς φέτος να κάνουν οικονομία έτσι ώστε να μην λείψει τίποτα από τη σχολική τσάντα των παιδιών τους. Έχω ένα παιδί Δευτέρα Δημοτικού, οπότε δύσκολα για όλους. Έχουμε κάνει ήδη λίγη οικονομία, τα βάζουμε στην άκρη να τα καταφέρουμε, να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Δεν θα μπορεί να πάει τίποτα, μόνο να το δώσω εγώ κανένα φράγκο, να πάει κανένα μολύβι, κανένα τετράδι. Πάντα η λίστα πιο ακριβή στο δημοτικό, γιατί εκεί οι δάσκαλοι σαφώς ζητάνε περισσότερα πράγματα υποχρεωτικά. Και τα παιδιά κακοποιούν πιο πολύ τις τσάντες. Ακριβότερα, ωστόσο, θα κοστίσουν φέτος φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και εξωσχολικές δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο τα σχολικά είδη, είναι οι δραστηριότητες που ξεκινάνε, τα φροντιστήρια, τα αγγλικά. Θα τα πάρεις, θέλεις, δεν θέλεις. Κόβεις κάτι άλλο, τα σχολικά, το παιδί σχολείο θα πάει. Το καλάθι του μαθητή θα περιλαμβάνει αρκετά από τα σχολικά είδη, τα βασικά ουσιαστικά. Υπολογίζεται ότι το κόστος του να είναι από 20 έως 50 ευρώ ανάλογα με την ηλικιακή και τη σχολική χρονιά του μαθητή. Η οικονομική ανάσα θα δώσει το καλάθι του μαθητή που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 28 Αυγούστου έως και τις 15 Οκτωβρίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η προγνωστικό με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 10, μην χάσετε την πολιτική εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.